κάτι για να το δημοσιεύσει. Αλλά τα ξέρω. Την Τρίτη στις 8:20 δείτε ένα αξιόλογο ντοκιμαντέρ «Τάκης, μια σχέση μαγική με το φεγγάρι». Ο Τάκης ανακάλυψε το μαγικό χαρακτήρα της τεχνολογίας και του ηλεκτρομαγνητισμού παίζοντας. Η σκηνοθεσία είναι της Άννα Κεσίσογλου. Εννοείς, δεν ξέρω τι ακριβώς. Θέλω να πω ότι το να φύγουμε μαζικά, όχι ατομικά, και να ζήσουμε με μια προοπτική ολόκληρη ζωή σε έναν άλλο πλανήτη ή στο φεγγάρι, μα... Τάκης, μια σχέση μαγική με το φεγγάρι, την Τρίτη στις 8:20. Την Τρίτη στις 10:25 αρχίζει μια νέα ελληνική σειρά με τίτλο «Βίος και πολιτεία» του Χαράλαμπου Κάπα. Οι βασικοί ήρωες της σειράς «Βίος και πολιτεία» του Χαράλαμπου Κάπα είναι μέλη μιας σημερινής οικογένειας. Η οικογένεια του Χαράλαμπου και της Πόπης συμβολίζει τη μέση ελληνική οικογένεια με τις χαρές, τις λύπες, τους προβληματισμούς, τους καυγάδες και την αγωνία για κάτι καλύτερο και κάτι πιο όμορφο. Σκηνοθεσία Γιώργος Πετρίδης. Η μουσική είναι του Γιώργου Χατζηνάσιου. Παίζουν Βασίλης Διαμαντόπουλος, Τάνια Σαββοπούλου, Νίκος Παπαδόπουλος, Τάνια Τρύπη, Μιράντα Μιράτ και άλλοι. Και ευχαριστώ πολύ για όλα. Βίος και πολιτεία του Χαράλαμπου Κάπα. Την Τρίτη στις 10:25 το βράδυ. Δεν τα είδα. Πέρα την αλήθεια, είμαι η γυναίκα σου, μίλα. Δεν τα είδα, αλλά πώς το λένε, το υποψιάζουν. Την Τρίτη, στις 10:10, δείτε την ταινία Western με τίτλο «Ombre». Σκηνοθεσία Martin Ritt. Παίζουν Paul Newman, Frederick Marsh, Richard Boone, Diane Shillington, Cameron Mitchell, Barbara Rush και άλλοι. When I was 18 and a student of his and I heard him read Robert Browning. But now I'm 35 and I hear him cough up phlegm. They all make those noises, bathroom noises and bedroom noises. I suppose we've all got the same chill. Την Τρίτη στις 10:10 το βράδυ από την ΕΤΦΙΟ. Well, they may have put a little gray in my hair, but I keep coming back for more, so they must have something. You're here. Αναγγέλλοντας τον κόσμο που μόλις ανατέλει. Η Θεσσαλονίκη, η Φιλίππου Βασίλη. Την Τετάρτη στις 6:10 θα παρακολουθήσετε την τρίτη εκπομπή από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Βυζαντινή νύφη». Στην τρίτη εκπομπή παρουσιάζονται ολοκληρωμένα τα τρία σημαντικά μνημεία του 5ου αιώνα. Η Βασιλική του Αγίου Δημητρίου, η Μονή του Οσίου Δαβίδ, Μονή Λατόμου και η Αχυροποίητος. Ενώ γίνεται μια αναφορά στην περίφημη εμποροπανήγυρη των Δημητρίων. Τα ψηφιδωτά έργα που διασώζονται μέχρι σήμερα στα τρία αυτά μνημεία παρουσιάζονται συνολικά με αισθητικές τεκμηριώσεις. Στην ίδια θέση όπου βρίσκονταν ο πρώτος Ναΐσκος πάνω στην ίδια θέση του Ρωμαϊκού Λουτρού. Κατά τον Χαράλαμπο Βακυρτζή που έχει μελετήσει το μνημείο, η πρώτη αυτή βασιλική δεν ήταν μικρότερη. Βυζαντινή νύφη. Την Τετάρτη στις 6:10. Είχαμε καμία καινούργια αναφορά? Όχι, κύριε Δίκητα. Ελέγχουμε τα πάντα, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει προκύψει τίποτα το θετικό.
Για να δούμε και τι θα μας πει ο αδερφός του, μια και έρχεται κατά εδώ. Την Τετάρτη στις 10 παρά 20, δείτε το τρίτο επεισόδιο της ελληνικής σειράς «Η έκτη εντολή». Η αποδεικτική διαδικασία στη δίκη του Μανώλη Νικητάκη συνεχίζεται στο δικαστήριο, καθώς ο κύριος Αγγελέας, μάρτυρα με μάρτυρα, κατάθεση με κατάθεση, αποδεικνύει την κατηγορία και θεμελιώνει γερά το οικοδόμημα της ενοχής. Καλώς τον κύριο Νικητάκη. Πέρασα να σας δω, γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα σημάδι ζωής του αδελφού μου. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν αν έχετε εσείς τίποτα νεότερο. Τίποτα ακόμα, κύριε Νικητάκη. Η έκτη εντολή, την Τετάρτη, στις 10 παρά 20 το βράδυ. Είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει. Κάθισε. Δηλαδή, πιστεύετε ότι είναι αυτός ο φωνιάς?